Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν να φανερωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον έρωτα. Στόνα χέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Να του πεις τούτου που σε βάλει πάνω να με χωρίσεις, ότι άμα με πιάει η πελάρα μου, δεν αρκάζω τίποτε, ούτε συγγένεια. Ακούεις? Ακούω να λάλλεις. Το λοιπόν, ρε κουμπάρε. Έρα τα τραγούσια σου και πιένε ρε στο καλό. Άτι. Μπράβο. Λοιπόν, που τα μέγερα ενάρχεται ο Πάμπος να πιάνει τα λεφτά. Αδειό σας. Ήταν όμορφη. Άρη μου, γιατί λαλείς ήταν? Η αρφή σου ζωντανή, ενώ όμορφη να λαλείς. Ναι, μαμά. Έχεις δίκιο. Με απείλησε πως αν φύγω από κοντά του, θα το πληρώσεις εσύ. Και μάλιστα πολύ ακριβά. Γιατί πιστεύει ότι χωρίζετε για να σμίξετε οι δυο σας. Δεν είναι αλήθεια. Οι αλήθειες και τα ψέματα δεν έχουν πια σημασία, Σταύρο. Την πήρα την απόφαση. Πού είναι? Δεν θα φύγω ποτέ από τον Φίλιππο. Δεν έχω δικαίωμα να σου κάνω κακό. Δεν θα κρυφκούμαστε για πολύ ακόμα. Κάμε λίγο υπομονή. Σε μισό λεπτό είμαι κοντά σας. Με καθυστέρησα γιατί σταμάτησα κάπου να πάρω ένα δώρο για το μωρό. Εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα, Διονύση μου. Πώς αισθάνεσαι σήμερα? Ουδιασμένος. Νιώθω ένα απέραντο κενό μέσα. Σε ευχαριστώ. Σταύρο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν θα μου απαντήσεις ειλικρινά, σε πείραξε που η Ηλεκτρά αποφάσισε να μείνει με τον Φίλιππο? Όχι. Όχι, καθόλου. Η απόφαση της Ηλέκτρας είναι η καλύτερη λύση για όλους, Διονύση μου. Μακάρι να τα βρουν κάποτε με τον Φίλιππο. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει και το ξέρει πάρα πολύ καλά. Εγώ πιστεύω πως αυτή η πράξη της είναι μια πράξη αυτοθυσίας. Αποφάσισε να μείνει δυστυχισμένη για να μην δημιουργήσει άλλα προβλήματα, κυρίως εσένα. Εγώ πιστεύω ότι αποφάσισε να μείνει με τον Φίλιππο για να μην μεγαλώσει το διχασμό που υπάρχει ανάμεσά σας. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, γι' αυτό με πληγώνει παραπάνω, Διονύση. Αποφάσισε να καταστρέψει τη ζωή της για να γλιτώσει τη δική μου. Δηλαδή, η δική μου είναι ήδη ερείπια. Έλα, μωρέ Σταύρο, κάνει υπομονή. Τα πράγματα θα καλυτερέψουν. Μπορεί να χειροτερέψω, Διονύση. Ακόμα υπάρχει ο κίνδυνος να φτάσω στα χέρια του Φίλιππου οι φωτογραφίες που είχε ο στρατός. Πω, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ούτε δεν θέλω το καν να το σκεφτώ.
Εγώ ξέρω, Διονύση μου, ότι δεν έχω δέσμο με την Ηλέκτρα. Αλλά ποιο θα μπορώ να πείσω. Ποιο θα μπορώ να πείσω. Δεν θα έχω μούτρα να κοιτάξω στα μάτια ούτε τα παιδιά μου. Νομίζω ότι θα φτάσει στο σημείο ο Στράτος να δώσει τη φωτογραφία στον Φίλιππο. Από αυτόν τον άνθρωπο όλα τα περιμένω, Διονύση. Τότε πρέπει να προετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Η μόνη λύση πλέον για μένα θα είναι η αυτοκτονία, Διονύση. Η αυτοκτονία είναι για τους δειλούς. Και εγώ τι είμαι, Διονύση μου. Δεν είμαι δειλός. Αν δεν ήμουν δειλός, θα έλεγα στον Διο Φίλιππο να σταματήσει να βασανίζει την Ηλέκτρα. Τολμώ όμως. Δεν τολμώ. Φοβάμαι τι θα πούν οι άλλοι. Μη σκέφτεσαι τι θα πούν οι άλλοι. Αυτό που να σκέφτεσαι είναι ο εαυτός σου μπροστά στο Θεό. Αγόρι, παρήσεις με. Προσταδέχτηκες. Ω, καλημέρα σας. Καλώς τα κορίτσια. Καλημέρα σας. Φέραμε σας φρέσκα μαρμελάδα και χαλούμι να μπουκώσετε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, αλλά για μας είναι αρκετός ο καφές. Α, δεν γίνεται, κύριε Διονύση μου. Πρέπει να τρως καλά για να δυναμώσει. Έτσι περιπτήσει να έχεις φίλε μου κάθε μέρα. Βέβαια. Μερικές τσιμούνται και ξυπνούν και έχουν την έννοια του, κύριε Σταύρο μου. Έναν έτσι δεσποσίνη, Λέλα. Δεσποσίνη, εδώ είναι 69. Καλημέρα. Καλημέρα. Σηκώθηκαν τα παιδιά. Ναι, πάνω ντύνονται. Τι, κλαίεις? Όχι, όχι. Απλά δεν κοιμήθηκα καλά το βράδυ. Μη φαίνεσαι σαν να έκλαιες. Τι κάνουν οι τσιόνες? Ετοιμάζω πρωινό στο Φίλιππο. Παπάς, τι κάνουνε κάμενο πεθερούλης μου και όχι έτσι εξυπηρετηθεί. Απλά αποφάσισα να αναλάβω τις υποχρεώσεις μου. Ποιες υποχρεώσεις? Της καλής, εξυπηρετικής και γελαστής σύζυγου. Μια χαρά είμαι, ρε μαμά. Απλά είναι τσιμηθεί καλά η ψέση. Κι ό,τι είμαστε καλά μες στον το σπίτι, γεια μου. Κάποτε αναρωθήκουμε. Τι είναι το χειρότερο? Τούτο που περνούμε τώρα ή το να ξέραμε ότι είναι η ζωή, Γαβριέλα. Πράγματι. Κάθε μέρα η αγωνία μας μεγαλώνει, Άρη μου. Πιστεύεις πως κάθε μέρα καλύτερο πως να χτυπήσει η πόρτα και να γίνει? Θέλεις να άκουσε την προσευχή μου, ο Θεός, γε μου. Καλημέρα, Άρη μου. Δεν μου, μπαμπά. Τι γυρεύκεις εσύ, δάμε. Μπορώ να περάσω? Έλα μέσα. Πότε ήρθες? Εχθές το πρωί. Έμαθα για την Γαβριέλα μας και γι' αυτόν ήρθα πίσω στην Κύπρο. Θυμήθηκες ότι είσαι κόρη? Ότι έλειπες τόσα χρόνια και τα παιδιά σου σχεδόν εξεχάσανε τέλος μοιάζεις? Πού ήσουν τόσα χρόνια και εμφανίστηκες τώρα όπως το φάντασμα?
Ξέρεις πολλά καλά που ήμουν, Ανά. Όμως δεν είναι ώρα τώρα να μιλήσουμε για τούτα. Είχετε κανένα νέο μου την Γαβριέλα? Όχι. Τίποτε. Άρη, εσύ είσαι καλά? Ένα δίκο ο κόπο σου που ήρθε. Δεν νομίζω να μπορεί να βοηθήσει σε τίποτε την κατάσταση. Εγώ άλλο σε ρώτησα. Δεν πειράζει όμω. Επερίμενα τον την αντίδραση. Δεν είναι αντίδραση, είναι αδιαφορία. Θέλω να σας δω. Θέλω να μιλήσουμε. Τώρα να τους πιάσω στη δουλειά, να τους πω ότι θα μπορέσω να πάω. Ωραία. Αν και... δεν νομίζω να έχουμε οτιδήποτε να πούμε. Είμαι πολλά θυμωμένος μαζί σου. Όπως και να νιώθεις, Άρη, θέλω να ξέρεις ότι εγώ είμαι πάντα ο παπάς σας και ότι σας αγαπώ. Και ποτέ δεν εφιέται από το μυαλό μου, ούτε εσύ, ούτε και η αδερφή σου. Να ανοίγουν τα μάτια μου σήμερα, πραγματικά νιστάζω πάρα πολλά. Γιατί, τι έκαμε ψες? Μιλούσα αργά στο τηλέφωνο με τον Άρη. Είχαν κανένα νέο από την Γαβριέλα? Τίποτα ρε ακόμα. Να σου πω κάτι. Πολλά περίεργη το ότι εξαφανίσει. Μπορεί να με λάλω τίποτε, αλλά ακούω διάφορα. Σαν τι ακούεις δηλαδή? Ξέρεις ότι η αστυνομία, ακόμα και ο ίδιος ο Άρης, υποψιάζεται το θείο των Φίλιππων και τον Μάρκο. Τι να σου πω. Που τη μια είναι λογικό γιατί κάποιος που τους θειώνει ο παπάς του μωρού, αλλά... κάμνεις εσύ το θείο των Φίλιππων ή τον Μάρκο για εγκληματίες? Ρε Λένη, κανένας αγέννιεται εγκληματίας. Και σε μια στιγμή πίεσης οποιοδήποτε το μυαλό μπορεί να σαλτάρει. Καλημέρα, αγάπη μου. Να λεπτάκι να αγαπημένο, αυτό γονά σου την Εύρω. Έλα εσύ και το καλά σου σε τώρα. Ναι. Καλημέρα σας. Ναι, η Ελένη Φιλίππου είμαι. Ναι, μπορώ το απόγευμα. Ό,τι ώρα σας βολεύει εσάς. Τέσσερις μπορώ. Εντάξει. Ωραία, γεια σας. Ποιος ήταν? Ο γιατρός που με κανονίζει είναι ο θείος ο Φιλίππος. Σοβαρό μιλάς, ήρθε Κύπρο? Ναι, και θέλει να με δει το απόγευμα. Πέ μου. Που τη φωνή να ακούστηκε σου νεαρός. Νεαρός νομίζω. Ωραίος. Sorry, χαρά, αλλά είναι καταφέρα το τόπο το τηλέφωνο. Τι σημασία είναι, αν είναι ωραίος ή όχι? Φυσικά έχει σημασία. Μπορεί να ερωτευτείτε και να έχουμε ηθήλιο. Αλεξάνδρε μου, πέ μου τι είναι η αδερφή μας. Ναι, εμβελή. Είναι εμβελή, αγάπη μου, είναι κατάπελη. Καλημέρα. Ξύπνησες? Μόλις τώρα. Τι έγινε? Σου έφτιαξα πρωινό. Τα πράγματα. Μου είσαι άλλο σπίτι, δεν το κατάλαβα. Έλα, βρε Φίλιππε. Σε άλλο σπίτι με την ίδια γυναίκα λίγο δύσκολο. Μα ηλεκτρά. Άφηστα τούτα. Και πέ μου τώρα, ήταν ποντούτον το μεγάλο το πράγμα που είναι να μου ζητήσει. Γιατί για να μου κάνεις τούτη νουλή την περιποίηση, φοβούμαι να θέλεις που αυτογείδον και πάνω. Έλα τώρα. Μην το χαλάς. Όχι, τι πάτσι πράγμα. Όχι, ηλεκτρά. Επαραξένεψε με το ρομαντικό το πρωινό στο κρεβάτι. Σαν να είμαστε ενός στο χάρτοτι. Τώρα που το σκέφτομαι, ούτε είναι ενός στο χάρτοτι, έμπαιρνουν πρωινό στο κρεβάτι.
Έφυρες με. Γιατί δεν σου άρεσε. Αρέσκει μου. Αρέσκει μου πολλά. Αλλά με συνήθισες στον την έξτρα την περιποίηση. Καιρός να το συνηθίσεις. Ηλέκτρα. Σε καλά μάνα μου. Έγινε τίποτε, δεν το ξέρω. Έκανα τίποτε καλό, δεν το πήρα είδηση. Φάει το πρωινό σου, Φίλιππε. Πάω να κάνω ντους. Έλα, Στράτο. Είσαι καλά. Καλημέρα. Καλά είμαι, μωρό μου. Με πονάει λίγο το μάτι μου. Ήπιες κανένα παυσίπονο? Ναι, ναι. Αλλά δεν έκανε τίποτα. Ένα κολλήρωνε, ναι, μωρό. Μπορείς να μου φέρεις? Ρε, Στράτο μου, μπορώ να φύγω από το γραφείο. Δεν χρειάζεται να έρθεις τώρα. Πιο μετά, αν μπορείς. Καλύτερα όχι. Γιατί, ρε, μωρό. Τι συμβαίνει? Στρατό, κοίτα, αρχίσαμε και ερχόμαστε πάλι πολλά κοντά και θέλω. Εντάξει, όπως νομίζεις. Ποιο είναι όμως το κακό να έρθουμε πιο κοντά, σαν φίλοι έστω? Στρατό, νομίζω καλύτερα να το αφήσουμε δαμέ, να το αφήσουμε όπως είναι. Εξάλλου, περιμένω και τον Άρη μου στιγμή σε στιγμή να έρθει στο περιοδικό. Εντάξει, εγώ πάντως θα σε περιμένω κι ας μην έρθεις. Οι στιγμές που είμαι μαζί σου, έστω και νοερά, είναι για μένα πολύτιμες. Σ' αγαπώ, μωρό μου. Τραβάμε σαν μαγνήτης τούτος ο άνθρωπος. Και ο Άρης, τον Άρη να αγαπώ τον, αλλά με κάνει να νιώθω τούτον το πράγμα που με κάνει να νιώθω ο Στράτος. Είμαι πολύ ασυχισμένη. Δεν ξέρω τι θέλω. Όχι. Ο Στράτος πρέπει να φύγει αμέσως από τη ζωή μου. Δεν πρέπει να ξαναμπλέξω μαζί του. Ετοιμάζεται εδώ πέρα τόση φαγητά. Εγώ δεν τρώω το πρωί, δεν θέλω. Οι γιατροί στις τηλεοράσεις λαλούν πως πρέπει να τρώμε πάντα το πρωί. Σήμερα δεν θα πάει σχολείο, κύριε Σταύρο. Έχεις άδεια? Πάω σε 5 λεπτά. Φεύγω, κύριε Γαντούλου. Γιατί ρωτάς, Αντούλου? Για να έρθει πρωί-πρωί στο σπίτι σου, κάτι σοβαρό πολλά θα συμβαίνει. Ω, Παναγία μου. Άλλο πως ήρθε ο άνθρωπος να κουβεντιάσετε κάτι σοβαρό και εμείς οι παιδιά σε καλοκάτσαμε. Μην ανησυχείτε, κορίτσια. Ο Σταύρος από χτες μένει κοντά μου και θα μείνει για μερικές μέρες ακόμα. Καλά το κατάλαβα, κόρη. Είδες πως κάτι πολλά σοβαρό συμβαίνει. Εσύ ουλα ξέρεις τα. Κύριε Σταύρο μου, να με φάσει τίποτε. Έχεις δίπλα σου τον πιο σπουδαίο άνθρωπο του κόσμου που θα σου δώσει τις πιο σωστές συμβουλές. Εκεί που μας απογοητεύουν οι μεγάλοι έρωτες και τα αδέρφια μας γυρίζουν την πλάτη, μόνο το χέρι ενός καλού φίλου μπορεί να σε ευχάρει πολλά κοντής αυερπησίας, κύριε Άλληλα. Πολλά σωστά τα λαλείς, κύριε Σταύρο. Πρέπει να είσαι πολλά καλός δάσκαλος. Προσπαθούμε. Λοιπόν, Διονύση μου, καλή σου μέρα. Να πας το καλό. Κυρίες μου, καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σου, καλό, κύριε Σταύρο. Κύριε Σταύρο. Διονύση, ναι. Τη τσάντα την άφησα στο αυτοκίνητο, δεν είναι? Στο αυτοκίνητο. Στο αυτοκίνητο. Φαίνεται πως τραβάζει τούτο στον Γολγοθάντου.
Όλοι μας δεν τραβάμε και από ένα Γολγοθά, έλα. Μην να ξεχάσεις να πιάσεις το μηχανικό τηλέφωνο. Αν είναι να πάρουμε το αυτοκίνητο για σέρβις αύριο. Να μοιάσω που να πω στην καφετέρια. Πού είναι ο παπάς μου και η Λέχτρα. Ήρθαν κάτω για πρωινό. Είπαν να πάρουν το πρωινό τους στο κρεβάτι. Τι λαλείς. Τι μου πάκουσες. Καλά. Τώρα θέλεις να πεις ότι ο παπάς μου και η Λέχτρα τρώνε πρωινό στο κρεβάτι. Ναι, λάλο σου. Εκατέβηκα κάτω να κάνω φραπέ και ήβρα την Ηλέκτρα να ετοιμάζει δίσκο για να τον πάρει πάνω του παπά σου. Πολλά περίεργα πράγματα συμβαίνουν τώρα τελευταία. Το πιο περίεργο δεν το άκουσε ακόμα. Τι έγινε. Ετοίμαζε πρωινό και έκλε. Έκλε. Γιατί. Δεν ήξερα. Ρώτησα την άλλη αν ήθελε να μου πει. Καλά. Που την μια θέλει να σηκωστεί να φύγει από σπίτι και που την άλλη κάνει ρομαντικό πρωινό του παπά. Τι να σου πω, εγώ ποτέ μου δεν κατάλαβα τις γενέκες. Καλημέρα. Ρε να μου πάω εγώ στο γραφείο, εντάξει. Εντάξει παπά μου, να πάρω το μωρό σχολείο και να έρθω κι εγώ. Πολλά ωραία μέρα σήμερα, ναι γαμρουλή. Λοιπόν, να το πω τώρα να μην το ξεχάσω. Σήμερα μην κανονίσετε τίποτε για απόψε, θα πάμε έξω να φάμε. Τι να πάμε. Εμείς αγάπη μου, η οικογένειά μας. Ο Μάρκος, εσύ, η Λέχτρα, εγώ. Πάω να σε δω στο γραφείο, εντάξει, μην αρκείς. Τώρα είσαι καταλάβεις τίποτε. Δεν να μας πελάνε. Είσαι. Έλα, μωρό μου. Τι κάνεις. Καλά, είμαι στο περιοδικό και περιμένω σε. Α, Παναγία μου, ξέχασα τέλεια. Sorry, ρε, μωρό μου, αλλά θα τα καταφέρω να έρθω. Καλά, αν τώρα μου το λαλείς. Μπορούσα να κάνω σίλια πράγματα τόση ώρα. Χαρά μου, κάτι μου έτυχε. Να σου πω μετά, εντάξει, γιατί τώρα δεν μπορώ να μιλήσω. Να σε δω πιο μετά. Δεν ξέρω, να μιλήσουμε. Εντάξει, Άρη. Γεια. Ούτε που τον ενδιαφέρει. Μόνο όταν είμαστε χωρισμένοι, ενδιαφέρει του. Είμαι δεδομένη μπάλα. Έλα, γλυκιά μου σοκολάτα. Έλα, Στρατό. Είσαι καλύτερα. Τα ίδια είμαι. Μην ανησυχείς όμως. Είμαι συνηθισμένος στον πόνο. Επίσης, πιάσεις σκολήριο. Όχι ακόμα. Θα σηκωθώ όμως σε λίγο να πάω. Όχι, όχι. Μείνε και με που είσαι και να έρθω εγώ να σου φέρω. Τι έγινε. Δεν ήρθε ο Άρης. Να έρθει πιο μετά. Είπα του να αρχίσει λίγο. Δεν μπορώ να σε νιώθω μόνος σου στην κατάσταση που είσαι. Σε περιμένω τότε, μωρό μου. Εντάξει, Στρατό. Να τα πούμε σε λίγο. Ποια σχήματα είπαμε ότι έχουν οι καρτελίτσες μας? Ποιος ξέρει να μου πει ποιο είναι αυτό το σχήμα. Πες μας, Άντρεα. Το τρίγωνο. Πες μας κάτι που είναι τρίγωνο. Η στέγη του σπιτιού. Μπράβο, Άντρεα. Λοιπόν, αυτό το σχήμα που φαίνεται στην καρτελίτσα μας ποιο είναι. Τετράγωνο. Τι αντικείμενο ξέρουμε που είναι τετράγωνο. Το τραπέζι. Και αυτό το σχήμα ποιο είναι. Ο κύκλος. Και τι αντικείμενα ξέρουμε σε κύκλο. Πάρα και το φεγγάρι. Μπράβο, είσαστε πολύ έξυπνα παιδάκια. Τώρα θέλετε να πούμε
Τα σχήματα που μάθαμε σήμερα. Τρίγωνο! Τετράγωνο! Κύκλο! Κυρία Δασκαλά. Ναι, Στυλιανέ μου. Ξέρω άλλο ένα κύκλο. Πες μας. Η τροχή σου. Ναι, η τροχή μου. Τι παράπονο έχεις που με έναν Άρη. Τι παράπονο. Έναν εκατομμύριο παράπονα έχω. Φαίνεται δεν καταλάβεις τόσα χρόνια πόσα επεράσαμε μόνοι μας, όσο να είσαι έκαμπνες όμορφα και ωραία τη ζωούλα σου. Το λάθος που δεν ήμουν κοντά σας δεν ήταν μόνο δικό μου. Αρωτήσετε καμιά φορά τη μάνα σας αν με ήθελε δίπλα της. Αρωτήσετε τι. Η απόφαση να φύγει και να μας εγκαταλείψεις ήταν μόνο δική σου. Άννα, εν ήρθα δαμέ για να επιρρύψω ευθύνες σε κανένα. Εδώ εχάθηκε η κόρη μου και νιώθω χρέος σαν πατέρας να σταθώ δίπλα σας. Άρχισες πολλά. Γιατί το χρέος σου σαν πατέρας έπρεπε να το κάνεις χρόνια τώρα, κύριε Παντελή. Καλά. Αρωτήσετε με έναν ανάντεχα. Αρωτήσετε με γιατί έφυγα. Τι με ανάγκασε να φύγω. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα τζίνο που με κόφτει είναι ότι μεγάλωσα. Τόσα χρόνια δεν είχα κοντά μου τον πατέρα μου. Και οι λόγοι που έφυγες, πίστεψε με, δεν με αφορούν καθόλου όμως. Μεγάλωσα τον τα δυο παιδιά με χίλια βάσανα, χίλιες στερήσεις. Πού ήσουν τόσα χρόνια, κύριε Παντελή. Πού ήσουν. Ήμουν για μένα που με θέλαν, Άννα. Για μένα που με είχαν ανάγκη. Ήμουν με ανθρώπους που με σέβονταν, που με αγαπούσαν. Εγώ δηλαδή σε σέβομαι. Γι' αυτό έφυγες. Μα ποιο τα πουλάστον τα παραμύθια. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τώρα τη συζήτηση. Σκέφτηκες ότι αν είσαι δίπλα στην αρφή μου, του ταουλά θα γίνονταν. Ξέρεις πόσο πολλά έλειπες της Γαβριέλλας. Εσείς, ξέρετε πόσο πολλά μου έλειψετε. Έσου εφάνηκε πάντως. Και να σου πω σε κάτι. Εσείς μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το χαρακτήρα και τις ανασφάλειες της Γαβριέλλας. Πάντα, σε κάθε σχέση που έκανε η Γαβριέλλα γύρευκε τον παπά της. Εσένα δηλαδή, κύριε Παντελή. Είχε καμιά φορά σχέση με μεγαλύτερον της. Έναν ώρα τώρα για τον τη συζήτηση. Σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε για τη Μαρία Πολυδούρη. Μια γυναίκα επαναστάτρια στην εποχή της, που επληγώθηκε πολλά από έναν ανεκπλήρωτον έρωτα για τον άλλο μεγάλο μας ποιητή, τον Καριωτάκη. Μια γυναίκα σύμβολο, λεύτερη γυναίκα, γυναίκα του αύριο. Έχω ένα ποίημα της εδώ, θα το διαβάσουμε τώρα, ένα πανέμορφο ποίημα. Ακούστε το. Όχι, δεν έχω δάκρυα πια για σένα ψεύτρα νυχτιά, με τα διαμαντικά και με τα μάτια σου τα ηλεκτρισμένα. Στο κάλεσμά σου είμαι άφωνη σαν μνήμα, και τα τραγούδια τα νοσταλγικά και οι έρωτές μου σαν το κομμένο νήμα. Άλλοτε πίστευα στην ομορφιά σου κι όλη η καρδιά γινόμουν να πονεί. Και από τις αγάπες σου και από τα καρφιά σου. Τώρα βλέπω με φρίκι να σημώνεις. Μη με χαϊδεύεις έτσι ταπεινή, το μίσος μου μονάχα δυναμώνεις. Τι πιστεύετε ότι ένιωθε αυτή η γυναίκα γράφοντας αυτούς τους στίχους, παιδιά? Μάλλον επληγώθηκε από κάποιον. Πονούσε για κάποιον που αγάπησε. Πιστεύετε, παιδιά, πως η αγάπη μπορεί να γίνει μίσος? Ναι, εγώ νομίζω ότι όσο πιο πολλά αγαπάς έναν άνθρωπο, τόσο πιο μεγάλο είναι το μίσος σου μετά όταν το χάσεις. Εξαρτάται, παιδιά, πως είμαι χωρίς κάποιον. Ας σε πλήγωσε, εμείς σου απάντησε, είναι διαφορετικό. Δηλαδή, ο υπερβολικός πόνος ή μια προδοσία μπορεί να κάνει την αγάπη να γυρίσει σε μίσος? Μαριάννα, τι λες εσύ? Έκαμε μου εντύπωση που στο ποίημα της λέει ότι ο πόνος της τη νύχτα γινόταν πιο μεγάλος. Γι' αυτό δεν της άρεσε να έρχεται η νύχτα. Σωστή παρατηρήση. Πολύ σωστή. Κάποτε λοιπόν της άρεσε η ομορφιά της νύχτας.
Κάποτε της άρεσε να βραδιάζει. Όταν πλέον έχασε αυτόν που αγαπούσε, οι νύχτες της γέμισαν με κλάμα και πόνο, γι' αυτό πλέον της μισούσε. Αρέσκουμε πολλά οι νύχτες, κύριε. Προπάντως το Σαββάτο που να βγω έξω και ξέρω πως την Κυριακή δεν θα σηκωστά στο σχολείο. Και είσαι καλύτερα, ρε. Ο νου σας εμπάρω οι κελές σας. Αλλά είσαι σαν δικό. Είναι ηλικία σας. Εσύ, κύριε, καμές πελάρες που είσαι μαθητής. Μπορώ να πω πολλές. Ναι, αλλά είναι ώρα να τις συζητήσουμε μια άλλη ώρα. Στο διάλειμμα. Λοιπόν, ήρθε το κολλήριο και είναι σε κόμμα. Πιο όμορφη και πιο γλυκιά νοσοκόμα δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Άντε, ξαπλούσε να σου βάλω κολλήρι να σου περάσει ο πόνος. Ναι. Εδώ. Ναι. Με το μαλακό, ε. Ίσυχα. Εδώ. Αχ, σιγά σιγά. Κατάφερα τα ή κάμε το όλον έξω. Καλά. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Με ευχαριστείς, ε. Τι κάμα τίποτε. Εγώ πρέπει να σε ευχαριστήσω που για να σώσεις τον Άρη που τσινά τα ρεμάλια έπαθες ό,τι έπαθες. Δεν ξέρεις τι είμαι ικανός να κάνω για σένα. Τώρα ξέρω. Αλήθεια. Το ξέρεις. Το πιστεύεις ότι σ' αγαπάω. Τι είναι τούτα που με ρωτάς τώρα. Πες μου, το πιστεύεις. Έχει μεγάλη σημασία για μένα η απάντησή σου. Στράτο, ό,τι και να νιώθεις, ό,τι και να νιώθω, μπορούμε να είμαστε ποτέ ξανά μαζί. Δεν μπορούμε γιατί δεν θες ή γιατί δεν πρέπει. Και τα δυο. Δεν σε πιστεύω, Χαρά. Σε νιώθω. Νιώθω τους χτύπους της καρδιάς σου. Νιώθω το βλέμμα σου. Νιώθω ότι με θες. Όσο σε θέλω κι εγώ. Στράτο, γιατί με βασανίζεις. Χαρά. Χαρά. Κάνω λάθος, πες μου. Κάνω τόσο λάθος για σένα. Στράτο, δεν θέλω να είμαστε μαζί. Εμπρέπει να... Εμπρέπει. Η μάνα σου... Σταμάτα! Κάνει άλλα ψέματα για αερολογίες! Η μάνα σου... ήταν ερωτευμένη με άλλον άντρα. Τον μόνον άνθρωπο που αγάπησε ποτέ της. Εγώ, η Ατζίνη, ήμουν απλά συγκάτοικος. Είμαι θυμωμένος μαζί του, γιατί τον καιρό που τον χρειάζεται η Γαβριέλα και ο ζητάζε χασιμιός. Και μην νομίζεις ότι εν φταίει τούτος για την κατάληξη της αρφής μου. Μια ζωή η Γαβριέλα εγίνευκε έναν υποκατάστατον πατέρα. Να τις καταστρέψω. Να χάσεις τον άσο που έχεις στο μανίκι σου. Γιατί? Γιατί δεν τις έχω ανάγκη πλέον. Γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν τις καταστρέφω τώρα. Μπροστά στα μάτια σου. Και συγγνώμη.
για όλη την αναστάτωση που σου προκάλεσε. Μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο.